κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με την οικογένεια του Παντελίδου Ρουντάκη να εξαπολύει μύδρους κατά της αθωωτικής απόφασης, ολοκληρώθηκε η δίκη για το θάνατο του 70χρονου άνδρα στον Αλικιανό το 2018. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου κήρυξε αθώους στους τρεις κατηγορουμένους, επιβάλλοντας εξαγοράσιμη ποινή 6 μηνών με αναστολή στο 45χρονο βασικό κατηγορούμενο για οπλοφορία, αποδεχόμενο την αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε άμυνα. Συγκεκριμένα, κατά πλειοψηφία 6-1, ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας του 70χρονου, ενώ αθώοι κρίθηκαν επίσης και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία περί ύβρισης νεκρού. Κατά τη γνώμη μου ήταν μια απόλυτα δίκαιη απόφαση. Βεβαίως το πρόβλημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει κατά την άποψη μου το δικαστήριο, αλλά και εμείς οι υπερασπιστές, ήταν ένα δυσμενές κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί για τους κατηγορούμενους, ιδιαίτερα για τον πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος τελικά και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία. Το δικαστήριο όμως στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έβγαλε τη σωστή απόφαση που ήταν αυτή που ακούσατε πριν. Η απόφαση της έδρας προκάλεσε την οργή της οικογένειας του Παντελίδου Ρουντάκη, ωστόσο κρίθηκε ορθή από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Στην θέση των τεσσάρων ενόρκων περί συνδρομής στο πρόσωπο του Αμίνης προστέθηκαν οι ψήφοι δύο τακτικών δικαστών. Η δε μειοψηφία είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονίας σε βρασμό ψυχικής ορμής. Ούτε ένας εκ των 7 δικαστών τακτικών και λαϊκών εψήφισε υπέρ της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτή την αλήθεια, αυτή την από την αρχή θέση του κατηγορουμένου που υποστηρίξαμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της τραγικής υπόθεσης, έγινε δεκτή σήμερα, θεωρώ με απόλυτα δίκαιο και νομίζω εμπεριστατωμένο τρόπο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου. Η πολύκροτη υπόθεση για τη δολοφονία του 70χρονου ξεκίνησε το Μάρτιο του 2018 με την εξαφάνισή του. Τρεις μήνες οι αρχές πραγματοποιούσαν εντατικές έρευνες, οι οποίες κατέληξαν στο απόγευμα της 22ης Ιουνίου, όπου οι αστυνομικές αρχές ανέσυραν το πτώμα του Παντελίδου Ρουντάκη, αλλά και το αυτοκίνητό του, από λάκκο βάθους 5 μέτρων που είχαν θαφτεί στην περιοχή του Αλικιανού. Η απόφαση είναι αθωτική. Και αυτό, αν μη τι άλλο, δικαιώνει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και της υπεράσπισης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή προέβαλε τον ισχυρισμό περί άμυνας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του 70χρονου είχε προέλθει από κακώσεις θώρακος και σπλάχνων από κυνηγετικό πυροβόλο όπλο. Ο 45χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο του Ρουντάκη είχε ομολογήσει ότι αυτός τον πυροβόλησε, τον σκότωσε και στη συνέχεια έθαψε τον κτηνοτρόφο μαζί με το αυτοκίνητό του στο λάκκο. Αμυνόμενος όμως, καθώς όπως ισχυρίστηκε, ο Παντελής Ρουντάκης τον είχε απειλήσει με όπλο, τον πυροβόλησε αλλά αστόχησε και όταν επιχείρησε να του ρίξει και πάλι, ο ίδιος παρά το ότι το όπλο του Ρουντάκη είχε πάθει εμπλοκή, χωρίς να το σημαδεύσει, από τον πανικό του πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάφισιμα τον κτηνοτρόφο και εν συνεχεία θολωμένος, όπως τόνισε, τον έθαψε με το αυτοκίνητό του για να κρύψει τα ίχνη του.